Με τα νέα δεδομένα, όπως επιβάλλει ο κορονοϊός, επαναλειτουργήσαν σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα ειδικά σχολεία, οι παιδικές λέσχες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μετά από σχεδόν τρεις μήνες. Ετοίμοι, από σημαδάκι σε σημαδάκι, θυμάστε, έτσι. Σε μικρές τάξεις και εκ περιτροπής, τα μικρά παιδιά επέστρεψαν στα σχολεία τους με τους γονείς να τα αφήνουν στην είσοδο του σχολείου, να τους γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας τους, ενώ όσον αφορά τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα παιδιά πήραν μαζί τους μέσα στην τσάντα τους το φαγητό τους και το νερό τους και μια μικρή κασετίνα με είδη γραφής για τις απασχολήσεις τους. Μέτρα τα οποία δόθηκαν με επιστολές που στάλθηκαν σε όλους τους γονείς. Αναμέναμε 12 με 13 παιδιά. Να πούμε ότι δεν ήρθαν όλα τα παιδιά. Έχει τάξη που έχει 10 παιδιά, άλλοι 8. Είναι και ο φόβος των γονιών, ίσως προβληματίζονται ακόμη οι γονείς για το αν θα έχουν ασφάλεια τα παιδιά τους στο σχολείο. Εμείς κάνουμε όσο το δυνατόν να τηρήσουμε τα μέτρα. Η διδασκαλία έχει αλλάξει άρδιν. Τα παιδιά μέσα από διαδραστικούς τρόπους μαθαίνουν τι είναι ο κορονοϊός, πώς κρατάμε αποστάσεις και πώς τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Μέσα από παιχνίδια, μέσα από τραγούδια, μέσα από την έμπρακτη εφαρμογή, δηλαδή μαζί με τα παιδιά πήγα στους νηπτήρες να δείξουν το σωστό τρόπο που πρέπει να πλένουν τα χέρια τους. Πώς μπορούμε να χαιρετήσουμε? Γεια σας, τρελή. Γεια σας. Έτσι. Έτσι. Και τι άλλο? Με το πόδι. Με το πόδι, αγαπητέ. Γεια σας, αγαπητέ. Κάποια παιχνίδια τα έχουμε εγκλήσει. Για παράδειγμα, την αμμοδόχων την έχουμε εγκλήσει, δεν έπαιξαν τα παιδιά. Τα παιχνίδια, τα πολυπαιχνίδια με τσουλήθρες επίσης. Ακόμα και τα διαλύματα έχουν προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός. Κάθε μια τάξη βγαίνει μόνη της έξω, μαζί με την δασκάλα και την βοηθόν. Κάνουν το 20 λεπτό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουν πίσω στην τάξη να ακολουθήσει η δεύτερη τάξη. Η τρίτη είναι ένα κυλιόμενο πρόγραμμα. Ενώ μετά από κάθε δραστηριότητα τα αντικείμενα απολυμαίνονται. Έχουμε διαλύματα μέσα σε μπουκαλάκια, κλωρίνης και ινδετόλ ανάλογα και ψεκάζουμε. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι κάθε παιδί κάθεται στο δικό του τραπέζι. Έχουμε οριοθετήσει τον χώρο του κάθε παιδιού με τα πελίτσες με το όνομα τους. Έχουν τα προσωπικά τους παιχνίδια και επίσης όταν τελειώσουν τα παιδιά δεν θα τα πάρουν άλλα παιδιά να παίξουν, θα απολυμαθούν και θα χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα. Οι μικροί πρωταγωνιστές όμως της ημέρας είναι αυτοί που κλέβουν την παράσταση. Τρεις μήνες στο σπίτι και όπως είπαν, αυτό που τους έλειψε περισσότερο είναι οι φίλοι τους και οι δασκάλες τους από το σχολείο. Και τι μας έκανε ο κορονοϊός και είσαι θυμωμένος? Για να αρρωστήσω. Α, έκανε και κάτι άλλο ο κορονοϊός, παιδάκια, που μας έκανε να θυμώνουμε? Μας έκανε να στο σπίτι. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι και μάλιστα ανά 15 λεπτά, οι γονείς αναμένουν έξω από την πόρτα του νηπιαγωγείου τα παιδιά τους, τα οποία στέκονται σε σειρά και πάντα σε απόσταση, και αφού απολυμανθούν, ένα-ένα φεύγει από το σχολείο, το οποίο λειτουργεί δύο εισόδους, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή Πέτρο Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε γιατί μετά από αρκετό καιρό θα πρέπει να πούμε.